Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του και ίσως ο πιο ιδιαίτερος. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη φιλμογραφία του Joaquin Phoenix, μείνετε εδώ. Τα παιδικά χρόνια του Joaquin Phoenix ήταν μάλλον ταραγμένα. Οι γονείς του ήταν μέλη της θρησκευτικής αίρεσης «Τα παιδιά του Θεού» και η οικογένεια περιόδευε στη Λατινική Αμερική ως Ιεραπόστολοι. Οι συνθήκες ζωής τους ήταν άθλιες, μέχρι που αποσχίστηκαν και επέστρεψαν στην Καλιφόρνια όταν ο Joaquin ήταν 8 ετών. Εκεί τα οικονομικά προβλήματα ανάγκασαν τους γονείς να βγάλουν και τα παιδιά στη δουλειά, οπότε όλα δούλευαν σαν μουσική του δρόμου αρχικά και μετά σε τηλεοπτικές σειρές και διαφημιστικά σποτ. Εκείνος που γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ο River. Ακριβώς ξοπίσω ερχόταν και ο Joaquin. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε σε ηλικία 12 ετών στην ταινία Space Camp. Και 3 χρόνια αργότερα έπαιξε έναν μικρό αλλά πολύ αβανταδόρικο ρόλο στην ταινία Parenthood του Ron Howard. Εκεί υποδίθηκε έναν προέφηβο, ο οποίος, λογικό νομίζω, αντί να ασχολείται με τα ατελείωτα δράματα αυτής της οικογένειας, κλειδαμπαρωνόταν στο δωμάτιό του και διάβαζε περιοδικά όχι ακριβώς ποικίλης ύλης. Αν και η ταινία γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος προτίμησε να αποτραβηχτεί για ένα διάστημα και πέρασε τα επόμενα 3 χρόνια ταξιδεύοντας στο Μεξικό με τον πατέρα του. Κλείνοντας τα 19, ένα τραγικό συμβάν σημάδεψε τη ζωή του, ήταν ο θάνατος του αδερφού του River. Εκείνο το βράδυ, τα δύο αδέρφια βρίσκονταν στο μπαρ του Johnny Depp, παρέα με τον John Frusciante. Κάποια στιγμή, ο River ένιωσε μία αδιαθεσία και λίγες ώρες αργότερα ήταν νεκρός από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο Joaquin ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία και τα ασθενοφόρα ζητώντας απελπισμένα για βοήθεια και η φωνή του έπαιζε ακατάπαυστα για 3 ολόκληρες μέρες στα δελτία ειδήσεων. Μετά από αυτό το γεγονός, για κάποιο καιρό έμεινε μακριά από τον κινηματογράφο και επέστρεψε με το mockumentary του Gus Van Sant με τίτλο «To Die For». Το mockumentary είναι ένα είδος ταινίας στο οποίο παρουσιάζονται ψεύτικα γεγονότα, πλαστά, με τρόπο ντοκιμαντερίστικο. Ο ελληνικός τίτλος ήταν «Έτοιμη για όλα» και ήταν απόλυτα ταιριαστός, αφού η πρωταγωνίστρια της ταινίας ήταν μια γυναίκα αδίστακτη, αποφασισμένη τόσο πολύ να πετύχει, που δεν δίσταζε να φτάσει μέχρι και το φόνο. Πέρα από το γεγονός ότι η ταινία στυλιτεύει με αφάνταστα καυστικό τρόπο την τρέλα των μίντια και το κυνήγι της επιτυχίας, την αγαπάμε για 2 πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που είδαμε την Nicole Kidman να παίζει. Μέχρι τότε ήταν η όμορφη, λίγο γλάστρα κυρία του κυρίου Κρούζ, που υποπτευόμασταν ότι είχε ταλέντο, αλλά δεν μας το είχε δείξει κιόλας. Και δεύτερο και κυριότερο, ο Joaquin Phoenix, ο οποίος πάρα πολύ άνετα έκλεψε ακόμα και από εκείνη την παράσταση στο ρόλο του έφηβου Μαστούρη, που έκαιγε τόσο μαζούτ και δεν καταλάβαινε ότι η Kidman τον εκμεταλλευόταν. Οι ταινίες που ακολούθησαν ήταν από βαρετές έως λίγο κακές. Το U-Turn δεν βλεπόταν, το Inventing the Abbots ήταν γλυκούλι και συμπαθητικό αλλά αρκετά μελό και το Clay Pigeons, αν κάποιος έχει καταφέρει να το δει μέχρι το τέλος, ας μου πει τι έγινε γιατί εγώ και τις 3 φορές κοιμήθηκα. Η κατάσταση άρχισε να παίρνει λίγο την ανιούσα, πρώτα με τα 8 χιλιοστά και μετά με το The Yards του James Gray. Ήταν η πρώτη από πολλές συνεργασίες που ακολούθησαν μεταξύ τους. Η μεγάλη επιτυχία όμως ήρθε με το μονομάχο το 2000. Ο Ridley Scott ξεκίνησε με το όραμα να φτιάξει ένα αριστουργηματικό έπος, όμως η αρχή έγινε με πάρα πολλά προβλήματα. Το στούντιο ζήτησε να ξαναγραφτεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος, καθώς θεωρούσαν ότι δεν ήταν αρκετά ανθρώπινος και το αποτέλεσμα ήταν να μαζεύονται ένα κάρο σεναριογράφοι, άκρη να μην βρίσκεται και τα γυρίσματα να ξεκινήσουν με 39 σελίδες σενάριο. Αν τώρα αναλογιστούμε ότι μία σελίδα σεναρίου αντιστοιχεί σε 1 λεπτό κινηματογραφικού χρόνου, 2 τα τεινά. Ή που θα γύριζαν μία μεσαίου μήκους ταινία, ή που ο Ridley Scott θα πάθαινε Αγγελόπουλο και θα βλέπαμε κανένα τέταρτο το μονομάχο να πηγαίνει πάνω στάλογο. Ευτυχώς οι αυτοσχεδιασμοί των ηθοποιών λειτουργήσαν.
Ο Φίνιξ ήταν εξαιρετικός στο ρόλο του υπερσιχαμένου κόμωδου και παρόλο που θα μπορούσε να είχε τυποποιηθεί σε αυτούς τους ρόλους, στην επόμενη ταινία του μας απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να κοιτάει απλώς μοχθηρά μία οθόνη. Στην Πένα της Αμαρτίας υποδίθηκε έναν γλυκό, πράο και ιδεαλιστή παπά, που προσπαθώντας να σώσει την αμαρτωλή ψυχή του Μαρκισίου Ντεσάντ, έχασε τη δική του. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία εποχής, που βλέπετε εύκολα και δεύτερη και τρίτη φορά, και για να λέμε την αλήθεια, αν είχαμε κι εμείς εδώ στην Ενορία κανέναν τέτοιο παπά, θα ήμασταν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Το Όλα για την Αγάπη θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο φουτουριστικό ρομάντζο και μια συγκινητική οδή στο θάνατο του έρωτα και τον πόνο μιας ζωής χωρίς αγάπη. Θα μπορούσε, δεν ήταν και τελείως ακριβώς, γιατί κάπου το πράγμα χάθηκε, και ο Τόμας Φίντερμπεργκ το αντιλήφθηκε πολύ νωρίς, γι' αυτό και αναγκάστηκε να καλέσει τον Ίγκμαρ Μπέργκμαν για βοήθεια. Βέβαια, ο Μάστερ του απάντησε με ένα απλό, λιτό, απέριτο ούτε καν και τον άφησε να τα βγάλει πέρα μόνος του. Τώρα για το αποτέλεσμα, η ταινία εμένα μου άρεσε. Θεωρώ ότι είχε πάρα πολλά θετικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές γινόταν πολύ εξτραβαγκάντζα. Τώρα εντάξει, περιορέξεις. Εκτός βέβαια από την Claire Danes, που όταν είδε την ταινία στο πρώτο screening, έβαλε τα κλάματα. Το Walk the Line ήταν η ταινία που μας επιβεβαίωσε την υποψία που είχαμε μέχρι τότε, ότι ο Φίνιξ είναι ένας μικρός θεούλης. Η ερμηνεία του ως Τζόνι Κάστ ήταν συγκλονιστική και ο τρόπος που προσέγγισε το ρόλο ήταν σχεδόν αιμονικός. Είχε υποχρεώσει τους πάντες στο σετ να τον φωνάζουν JR, δηλαδή με το αληθινό όνομα του Κάς. Τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια, συμπεριφερόταν σαν αυτόν και η χημεία του με τη Reese Witherspoon ήταν τόσο ηλεκτρική που σχεδόν συναγωνιζόταν την χημεία που είχαν ο Τζόνι Κάς και η Τζουν Κάρτερ στην αληθινή ζωή. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τους ρόλους δεν είναι τίποτα ιδιοφυές, για την ακρίβεια. Είναι απλά το ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όλη τη βοήθεια που μπορώ να πάρω. Είναι μία πράξη απόγνωσης. Μία από τις πιο δυνατές σκηνές της ταινίας είναι αυτή στην οποία ενώ κινδυνεύει να πεθάνει από υπερβολική δόση, αρνείται πεισματικά να αφήσει τη σκηνή. Στο πρόσωπό του αποτυπώνεται όλη η οργή και η αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου που ενώ έχει φτάσει στο σημείο να φλερτάρει με το θάνατο, δεν σκοπεύει να το βάλει με τίποτα κάτω. Όσοι έχετε δει το We Own The Night, είμαι σίγουρη ότι το πρώτο πεντάλεπτο της ταινίας θα σας έχει μείνει αξέχαστο. Είναι μία από τις πιο σεξι και ερωτικές σκηνές στην ιστορία του σινεμά και ειλικρινά, ο Φίνιξ με τη Μέντες μαζί, μόνο που δεν πετούσαν σπίθες. Ο τίτλος της ταινίας είναι αναφορά στο σλόγγαν που έγραφαν τα περιπολικά τη δεκαετία του 70, τότε που η Νέα Υόρκη μαστιζόταν από τις συμμορίες των ναρκωτικών. Ο Φίνιξ υποδίεται έναν άντρα διχασμένο ανάμεσα στο οικογενειακό καθήκον και την δική του την ανάγκη για γλεντοκόπη. Ο πατέρας και ο αδερφός του είναι αστυνομικοί, ο ίδιος είναι ανακατεμένος με τη ρώσικη μαφία, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να διαλέξει στρατόπεδο και τότε τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνον. Εάν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε στα υπόψη. Στην τρίτη του συνεργασία με τον James Gray φεύγουμε από τα θέματα της διαφθοράς που συνήθως εξερευνούσαν μέχρι τότε και περνάμε σε κάτι πιο ρομαντικό και πιο θλιμμένο. Two Lovers. Ας δούμε τι πήγε στραβά με αυτή την ταινία. Πρώτον, πες ότι πάσχεις από κατάθλιψη. Κάνεις μια απόπειρα αυτοκτονίας στην οποία σου τη χαλάει ένας περαστικός. Επιστρέφοντας σπίτι σου, βρίσκεις τους γονείς σου να τραπεζώνουν ένα φιλικό πλούσιο ζευγάρι και μαζί έχουν κουβαλήσει και την κόρη τους αυτή. Κάνεις τον καλό, την πάζεις στο δωμάτιό σου, αρχίζεις να της μιλάς για τις ταινίες σου και αυτή σου εξομολογείται ότι έχει κόλλημα με τη μελωδία της ευτυχίας. Δεύτερο, έρχεται για γειτόνισά σου μία πολύ γοητευτικά μυστηριώδης και έτσι περίεργη τύπισσα, η οποία σου τραβάει την προσοχή εξ αρχής και προσωπικά ως θεατής θα το κατανοούσα και θα το στήριζα εάν δεν την υποδιόταν η Γκουίνεθ Πάλτροου. Συγγνώμη, αλλά ήταν τόσο ξινή που μόνο στις μεγάλες προσδοκίες λειτουργούσε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ευτυχώς η ταινία εστιάζει στον Φίνιξ και στο συνεχές δίλημα το οποίο βιώνει ανάμεσα
στη μία επιλογή που είναι η συμβατική και στην άλλη που είναι η περιπετειώδης, αλλά δεν είναι και πολύ normal. Σαν δράμα λειτουργεί, σαν ρομάτζο όχι και τόσο, για να πω την αλήθεια. Αυτό το ρεαλιστικό τέλος, το οποίο κάνει τα πικρά γλυκά και τον βλέπουμε να καταλήγει σε κάτι τόσο νερόβραστο, ειλικρινά, εμένα με τσάκισε. Θα ήθελα να δω κάτι άλλο. Λίγο μετά την επιτυχία του Walk the Line, για το οποίο για κάποιον ανεξήγητο λόγο, αν και ήταν υποψήφιος, δεν πήρε το Oscar, θα ήθελα να μας το εξηγήσουν αυτό από την Ακαδημία, αλλά τέλος πάντων, ακολούθησε ένα πάρα πολύ περίεργο διάστημα. Ξαφνικά, ο Γιοακίν αφήνει ένα μουσι σαν μελίσι, κυκλοφορεί με το μαλλί γεμάτο τζίβες και βγαίνει στον Letterman και ανακοινώνει ότι αποσύρεται από την υποκριτική, βγαίνει στη σύνταξη και πλέον θέλει να γίνει ράπερ. Τώρα που το ακούμε μας φαίνεται λίγο κουλό, όμως όλοι τότε το είχαν πιστέψει. Και πάνω σε αυτή τη βάση γυρίστηκε το I'm Still Here. Το θέμα του είναι η κατάρρευση του Joaquin Phoenix, που πλέον έχει κουραστεί να καταπιέζεται από τα μίντια και αρχίζει να επιδεικνύει μία κάπως αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Κάνει συνεχώς καταχρήσεις, περνάει το χρόνο του μαστουρωμένος, ό,τι κινείται εκτελείται. Γενικά συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο κολόπεδο και δεν μπορεί να συνδεθεί με κανέναν και τίποτα. Η κάμερα του Casey Affleck τον ακολουθεί σε στιγμές που είναι υπερβολικά ιδιωτικές, όπως για παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο καταδιώκει τον Puff Daddy για να του κάνει αυτόν τον πολυπόθητο δίσκο, την ώρα που κλείνεται σε μία τουαλέτα μετά από μία εμφάνιση σε ένα τηλεοπτικό σοου για να κάνει εμετό από το άγχος του και γενικά τον βλέπουμε να γίνεται συνεχώς ρόμπα. Μετά από πολύ καιρό, οι συντελεστές της ταινίας αποκάλυψαν ότι το όλο θέμα ήταν σκηνοθετημένο. Πράγμα που εντάξει, makes sense, είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν και 2-3 στιγμές που φαίνεται ότι κινδυνεύει να βγει out of character, γιατί είναι έτοιμος να βάλει τα γέλια, όπως στη σκηνή με τον Ben Stiller. Ωστόσο, αυτή η παραφιλολογία για το κακόμοιρο το παιδί που τους άλεψε, βοήθησε εμπορικά την ταινία και της έδωσε ένα έξτρα push. Ο Φρέντι είναι ένας βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εθισμένος στο αλκοόλ και στο σεξ, που πασχίζει να επανενταχθεί μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν πέφτει θύμα του χαρισματικού Λάνκαστερ Τοντ, που ηγείται μιας παραθρησκευτικής οργάνωσης. Θέματα γνωστά και οικεία για τον Φίνιξ, που εδώ αναμετράται με τον μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και είναι πραγματικά απόλαυση να βλέπει κανείς δύο τόσο διαφορετικά στυλ ερμηνείας, που κολλάνε τέλεια γιατί και οι χαρακτήρες τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι. Ο Λάνκαστερ αποκαλεί συχνά τον Φρέντι ζώο γιατί είναι πρωτόγωνα ορμητικός και αυτό αποτυπώνεται τέλεια στη σκηνή του κελιού. Ο Πολ Τόμας Άντερσον χωρίζει την οθόνη στα δύο και από τη μία έχουμε τον Φίνιξ, ο οποίος ξεσπάει σαν φυλακισμένο ζώο, άλλωστε αυτά μελέτησε κιόλας για να αποδώσει τη σκηνή, και αυτή η οργή η οποία τον διακατέχει είναι σχεδόν τρομακτική. Το πάθος του τον έκανε να σπάσει μέχρι και την τουαλέτα, ενώ αυτό δεν ήταν στο σενάριο. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν που κάθεται στοϊκός, ψυχρός και απόμακρος και τον διαλύει με μία μόνο κουβέντα. Nobody likes you but me, Freddy. Ταινία που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε συλλογή, είναι πραγματικό αριστούργημα. Αν δεν την έχετε δει, τρέξτε τώρα να τη βρείτε και δείτε την, θα με θυμηθείτε. Ο Τζόκερ είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος. Ο Τζακ Νίκολσον είχε δηλώσει πως τον θεωρεί τον πιο απαιτητικό ρόλο της καριέρας του και ο Χιθ Λέτζερ είχε κάνει μια πολύ δύσκολη βουτιά στις ψυχικές ασθένειες για να μπορέσει να τον αποδώσει. Στην περίπτωση του Φίνιξ, ωστόσο, υπήρχε και μια έξτρα δυσκολία. Πέρα από τα 25 κιλά που έχασε, ο Φίνιξ μελέτησε ασθενείς με παθολογικό γέλιο ώστε να μπορέσει να αποδώσει αυτό το απόκοσμα ανατριχιαστικό γέλιο του Τζόκερ που συνοδευόταν πάντα και με έναν περίεργο ρόγχο. Το πιο δύσκολο ακόμα όμως ήταν ότι η εκδοχή του Φίνιξ δεν ήταν ένας Τζόκερ ο οποίος σκόρπιζε το χάος γιατί δεν είχε τίποτα να χάσει. Ο Άρθουρ Φλέκ ήταν ένας άνθρωπος που η ζωή του ήταν ένα πραγματικό δράμα, δεν δεχόταν βοήθεια από πουθενά. Και το χειρότερο ήταν ότι πάσχιζε και έδινε πάντα το 100% και παραπάνω των δυνατοτήτων του για να έχει πίσω τα μίνιμουμ αποτελέσματα.
Μου άρεσε πάρα πολύ που εδώ το στοιχείο του κόμικ έλειπε σχεδόν τελείως. Η μόνη αναφορά ήταν ο μπαμπάς Wayne και αυτόν τον χρησιμοποίησαν για να σκιαγραφίσουν λίγο καλύτερα τη μητέρα του Arthur. Ελπίζω στο sequel να εισακουστεί η επιθυμία του Phoenix, που δεν ήθελε να υπάρχει καμία αναφορά στο σύμπαν της DC, ούτε στην πλοκή, αλλά ούτε και στον τίτλο. Ήθελε ο τίτλος της ταινίας να είναι Arthur Fleck. Δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει το box office. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι και καλλιτεχνικά και εμπορικά δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει κάποια σύνδεση και το sequel τα μία θα σπάσει το πιθανότερο. Χαίρε. Έρχεται ανάλυση σε επόμενο επεισόδιο, οπότε δεν λέω τίποτα πέρα από το τι είναι αριστούργημα. Inherent Vice. Σε μία ακόμα συνεργασία με τον Paul Thomas Anderson, ο Phoenix υποδύεται έναν hippie, απολαυστικά δυσλειτουργικό detective, στην Αμερική της δεκαετίας του 70. Εξίσου ψυχεδελικό με το βιβλίο, ήδη κατηγορία cult. Irrational Mind. Όσο γοητευτικός κι αν είναι ο Phoenix, ακόμα και ως ξεπεσμένος καθηγητής φιλοσοφίας σε κρίση, δεν μπορεί να κάνει και θαύματα, όταν ο Woody Allen γράφει και σκηνοθετεί ενώ κοιμάται όρθιος. Next. Μαρία Μαγδαληνή. Από το ρόλο του πιστού οπαδού στο Μάστερ, στο ρόλο του Ιησού, ο Φίνιξ στέκεται περισσότερο στην ανθρώπινη υπόσταση και στο δράμα ενός άντρα που βασανίζεται από τη δύναμη και τη σοφία που η μοίρα του κλήρωσε να κατέχει. Respect. You were never really here. Αντικοινωνικός βετεράνος πεζοναύτης αναλαμβάνει να σώζει ανήλικα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα τράφικινγκ. Διαφορετική προσέγγιση, πολύ εσωτερική ερμηνεία, όπως πάντα εξαίσιο αποτέλεσμα. Don't worry, he won't get far on foot. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του σχεδιαστή κόμιξ John Callahan που έμεινε τετραπληγικός μετά από ένα ατύχημα. Αξίζει. Sisters Brothers. Ο Phoenix είναι ο αφηρόστομος βίαιος και μέθυσος μικρός αδερφός που κάνει τέλειο ντουέτο με τον προστατευτικό αλλά πυβδισμένο John C. Reilly. Και εκεί που αναρωτιόμασταν τι έλειπε από την φιλμογραφία του, συμμετείχε και σε western. Και όπως πάντα, εξαιρετικός. Αυτά για τον πολύ αγαπημένο μας Joaquin Phoenix. Να είσαστε επίοικοι, ήταν πρώτο βίντεο σήμερα, οπότε, εντάξει, κάποια πράγματα θα ήταν σίγουρα λίγο off, την επόμενη καλύτερα. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή, κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ετοιμάζουμε εδώ στο κανάλι της 7Arts. Γράψτε μας ποιες είναι οι αγαπημένες σας ταινίες του Joaquin, τι άλλο θα θέλατε να δείτε στα επόμενα βίντεο από αφιερώματα, για ηθοποιούς, ταινίες, θέματα γενικά. Αυτά από μένα και θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Bye!